Και επειδή στην ελληνική λύση μάθαμε να λέμε αλήθειες, και απορώ με όλους αυτούς τους καινούργιους που ήρθαν εδώ μέσα, κανείς δεν πήρε χαμπάρι τι γίνεται. Ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές έκθεση, παρακαλώ, που αποδεικνύει ότι τα πετσωμένα κανάλια, τα βοθροκάναλα που έλεγε κάποτε ο κύριος Πολάκης, συγκαλύπτουν το έγκλημα που κάνει η κυβέρνηση. Σας το διαβάζω. EFFIS, έτσι λέγεται η υπηρεσία. Μέσα στο 23 έχουν καεί στην Ελλάδα 429.000 στρέμματα. Είμαστε πρώτοι σε πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριοι. Πρώτοι. Μπράβο στην κυβέρνηση που αυτή την πρωτιά τη χαρίζουμε. Πρώτοι στην Ευρώπη. Επίσημος φορέας. Αν υπολογιστεί το ποσοστό των καμένων επί της συνολικής εκτάσεως της χώρας, αναλογικά, εδώ άκουγα τον Βορύδη να συγκρίνει τη Σιβηρία με την Ελλάδα. Την αχανή έκταση Σιβηρίας με την Ελλάδα. Έτσι έχουν κάνει. Ξέρουν να βαφτίζουν λέξεις κλειδιά, να χρησιμοποιούν οι ίδιοι όπως θέλουν τις έννοιες, τη σημασιολογία τους και σημειολογία τους, μόνο και μόνο για να κάνουν προπαγάνδα. Το έχουν φτιάξει καλά το έργο. Λέει λοιπόν, αυτή τη χρονιά έχουν ξεσπάσει 18 μίζωνες πυρκαγιές, όχι τις άλλες που λένε τις μικρές πυρκαγιές, τις μίζωνες. 300.000 στρεμμάτων. Αντίθετα στην Ισπανία έχουν 330 μίζωνες πυρκαγιές. Στη Γαλλία 208, στην Πορτογαλία 110, στην Ιταλία 98, στη Ρουμανία 49, στην Ιρλανδία 30. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, έχουμε περισσότερες καμένες εκτάσεις. Και τι κάνουν τα παλιοκάναλα? Όχι όλα, αλλά αρκετά. Δεν κάνουν απευθείες συνδέσεις. Δεν ενημερώνουν τον κόσμο. Κανονικά, όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, όλα τα κανάλια και η ΕΡΤ πρέπει να έχει 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση για να ενημερώνεται ο πολίτης που μένει στο γειτονικό χωριό, στο παραδίπλα χωριό, αν χρειαστεί είτε να βοηθήσει, να προστρέξει, είτε να φύγει, να αποχωρήσει. Μάθανε το 112 τώρα. Και συγκρίνουν την Ελλάδα με την Αγγλία. Που στην Ελλάδα είπε ο Πρωθυπουργός εδώ ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει το 112. Στην Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχουν πυρκαγιές όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βγαίνουν από την Κύπρο όλα τα μέσα ενημερώσεως, όλα, το ΣΥΓΜΑ, το κρατικό. Λένε οι Κύπροι αδερφοί μας ότι συνελήφθησαν 5 Αυγανοί. 5 Αυγανοί για τις φωτιές στη Ρόδο. Όλα τα επίσημα ενημερωτικά site αλλά και κανάλια και ραδιόφωνα της Κύπρου το αποκαλύπτουν. Τα δικά μας εδώ τίποτα. Γιατί? Γιατί? Ρωτώ γιατί? Επειδή είναι Αυγανοί? Άμα ήταν κανένας Έλληνας πυρομανής, επικίνδυνος κακούργος, ελεηνός και τρισάθλιος, θα το λέγατε 15 μέρες. Εδώ δεν μιλάει κανείς. Και μάλιστα λένε ότι πετούσαν και μπουκάλια με βενζίνη. Το χειρότερο δε, βγαίνει και ο Βορύδης. Και τι λέει? Συλλάβαμε, λέει, κάποιους που εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουν σχέση και με άλλους παράγοντες, φωτογραφίζοντας την Τουρκία. Δηλαδή, ο κύριος Βορύδης λέει ότι μπορεί οι Τούρκοι να κάψουν τη Ρόδο ή οι Αυγανοί μέσω, οι Τούρκοι μέσω των Αυγανών, αλλά παίρνουμε βοήθεια από τους Τούρκους στα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πείτε μου, ποια είναι η λογική? Η Εστία έχει πρωτοσέλιδο σήμερα. Βορύδης, η ΕΕ περευνά η εμπλοκή των Τούρκων πυριστών στην πατρίδα μας. Σημερινό! Σημερινό! Τι κυβέρνηση, τι πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα? Πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό, κύριε Χρυσοχοίδη μου? Να βγαίνει ο υπουργός σας και να λέει ότι είναι οι Τούρκοι εμπριστές και η ΕΕ το ερευνά και να παίρνετε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τουρκία, να αρνείστε από τη Τσεχία βοήθεια, να αρνείστε από τη Ρωσία, να καίγεται άνθρωποι, να σκοτώνονται 5 ψυχούλες, 5 έχουν μανούλες, έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά απορώ. Και κανένας να μην μιλάει εδώ μέσα. Κανένας. Πα, τάξη, ήρθαμε, τα είπαμε τα δικά μας, συζητήσαμε, φύγαμε, όλα καλά και όλα ωραία. Δεν είναι έτσι.